κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε για μία ακόμη εβδομάδα εδώ στις Ιατρικές Συναντήσεις. Στην τελευταία εκπομπή των Ιατρικών Συναντήσεων για αυτή την τηλεοπτική σεζόν θα επανέλθουμε πάλι στα μέσα Σεπτέμβρη με τις νέες και ελπίζω ανανεωμένες Ιατρικές Συναντήσεις. Λοιπόν, σε αυτή την τελευταία εκπομπή πριν σας χαιρετήσω για το καλοκαίρι, μαζί μας ο γνωστός ρευματολόγος πλέον ενηλίκων και παιδών και ιατρικός συγγραφέας, ο κύριος Κωνσταντίνος Τέμπος. Κύριε Τέμπο, καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα και στους τηλεθεατές μας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που με προσεκάλεσες και σε αυτή την ιατρική εκπομπή. Λοιπόν, λόγω του θέρους πιστεύω ότι θα ανεβάσει θερμοκρασία σήμερα με όσα θα πούμε και όσα θα συζητήσουμε. Λοιπόν, καταρχήν, επειδή εδώ σε αυτή την εκπομπή τα λέμε όλα, εντάξει, και τα θετικά και τα αρνητικά. Μία κυρία, κύριε Τέμπο, πριν κάνα μήνα που είχαμε την τελευταία εκπομπή που είχαμε κάνει, μου λέει ευθέως να πείτε του κύριου Τέμπου, λέει, να χάσει κάποια κιλά. Δεν είναι πρέπον να είναι γιατρός με περισσότερα κιλά. Λοιπόν, σε αυτό τι έχετε να πείτε? Να σου πω, Μιχάλη, όντως είχα χάσει καμιά δεκαριά κιλά, ναι, αλλά τα ξαναβρήκα. Από το σημείο που τα έχασα, έχασα 10 κιλά, αλλά τα ξαναβρήκα. Γι' αυτό είμαι έτσι. Ο λόγος είναι ότι, επειδή κάθομαι πολύ συχνά και συνεχώς μέρα νύχτα στον υπολογιστή, για να γράψω τα βιβλία τα οποία έχω γράψει, έχω ξοδέψει χιλιάδες ωρών καθισμένο στον υπολογιστή. Αυτό σημαίνει ότι δεν καίω θερμίδες. Είμαι από το κάθισμα στον υπολογιστή. Και ήταν μοιραίο να γίνει έτσι όπως έχω γίνει. Γι' αυτό συνιστώ στους ασθενείς μας να κινούνται, να περπατάνε για να έχουν υγιές μυοσκελετικό σύστημα. Κυρίες και κύριοι, ειλικρινά σας μιλάω, αυτό που συμβαίνει με τον κύριο Τέμπο δεν το έχω ξαναδεί. Τι εννοώ? Ο άνθρωπος αυτός στην κυριολεξία πρέπει να κοιμάται 3 με 4 ώρες την ημέρα. Είναι διαρκώς σε ένα υπολογιστή επάνω, γράφει βιβλία, πώς το θα δείτε εδώ, αν μπορεί η κάμερα να δείξει εδώ πέρα, ένας χαμός γίνεται από βιβλία που έχει εκδώσει. Λοιπόν, αμφιβάλλω, βγαίνετε καθόλου έξω από το ιατρείο σας? Πέρα από το να δείτε ασθενείς, να γράψετε, να μελετήσετε και όλα αυτά. Και να βγω, σκέφτεμαι να γυρίσω, να φύγω γρήγορα, να γυρίσω πίσω, να γράψω. Με έχει συνεπάρει η ιατρική κάναβη, την οποία ξαναγράφω, έχει τόσο τρομακτικό ενδιαφέρον, όπως έχουμε πει τόσες πολλές φορές, που με αναγκάζει να είμαι νύχτα μέρα στον υπολογιστή, να μελετάω τις μελέτες και τις νεότερες πληροφορίες που αφαιρούν τη χρήση της ιατρικής κάναβης. Καλά, θα τα πούμε και για την κάναβη. Λοιπόν, τέλος πάντων, να ξεκινήσουμε λιγάκι και με ερωτήματα του κόσμου, έτσι. Ναι. Εδώ είναι το τελευταίο ραβασάκι που πήρα, ομολογώ σήμερα, που με ρωτούσανε να ρωτήσω, λέει, τον κύριο Τέμπο για την σπονδυλοδισκίτιδα, να πει πράγματα. Αν θεραπεύεται, τι είναι και όλα αυτά. Απαντήστε, να ξεκινήσουμε έτσι. Η σπονδυλοδισκίτιδα είναι μια κατάσταση που αφορά το σπόνδυλο, όπως το λέει και ο όρος, και το μεσοσπονδύλιο δίσκο. Ναι. Είναι μια φλεγμονή, η οποία όμως έχει πολλά αίτια. Μπορεί να είναι μια λίμωξη, μια φυματίωση, σπάνια μεν, αλλά υπάρχει. Επίσης, μπορεί να έχει σχέση με ένα αυτοάνοσο ρευματικό νόσημα, με μια οροαρνητική σπονδυναθροπάθεια. Επίσης, υπάρχουν και αυτοάνοσες φλεγμονές που προσβάλλουν τον δίσκο και το σπόνδυλο. Αυτό θέλει, για να βάλει κανείς τη διάγνωση, θέλει βιοψία. Πρέπει να στείλεις τον άνθρωπό σου, τον άρρωστό σου, στον ορθοπαιδικό της σπονδυλικής στήλης για να πάρει δείγμα από το οστούν για να το δώσει για εξέταση. Δηλαδή είναι πολλά τα αίτια. Δεν σημαίνει σπονδυλοδισκίτιδα κάποιο συγκεκριμένο νόσημα, όπως λέμε ρευματοειδής αρθρίτιδα. Οπότε αν πάρει, το δείγμα, θεωρείτε ότι θα βρεθεί από τι έχει προηγηθεί? Βέβαια, ναι. Θέλει όμως να προηγηθεί μαγνητική, ναι, και βιοψία για να πάρει δείγμα να δει κανείς αν υπάρχει κάποια λίμωξη του σπονδύλου. Γιατί η θεραπεία διαφέρει ανάλογα με το αίτιο. Είναι γενικός όρος το σπονδυλοδισκίτιδα. Δεν είναι συγκεκριμένος όρος ενός νοσήματος. Όπως λέμε, αγγυλοποιητική σπονδυλίτιδα, που είναι συγκεκριμένο νόσημα. Λοιπόν,
Ένα δεύτερο ερώτημα που έχει έρθει από όλη την Ελλάδα, τελευταία ήταν από την περιοχή της Ξάνθης, ένας φίλος εκεί μας ρώτησε, για την οστεοαρθρίτιδα. Να ρωτήσω τον Τέμπο για την οστεοαρθρίτιδα. Αν υπάρχει, μου λέει, κάποια συντηρητική θεραπεία που μπορείτε να προτείνετε, αλλά ας τα πάρουμε με τη σειρά για την οστεοαρθρίτιδα. Καταρχήν, για όσους νεότερους πιθανόν δεν γνωρίζουν τι είναι η οστεοαρθρίτιδα πολύ σύντομα, με τι συμπτώματα την καταλαβαίνουμε και εκεί πλέον πάμε στο τι θεραπεία έχουμε. Μιχάλη, έχω δει και βλέπω καθημερινά ανθρώπους με οστεοαρθρίτιδα και λυπάται η ψυχή μου. Γιατί είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Δεν υπάρχει άνθρωπος μετά από κάποια ηλικία μην έχει οστεοαρθρίτιδα. Οστεοαρθρίτιδα σημαίνει φθορά, καταστροφή των αρθρώσεων, μια άρθρωση ή περισσότερων, ακόμα και τη σπονδυλική στήλη. Η προκατάληψη ότι η σπονδυλαρθροπάθεια είναι άλατα, στην ουσία είναι μια μορφή οστεοαρθρίτιδας. Και ποιο είναι το εντυπωσιακό, ότι η οστεοαρθρίτιδα μπορεί να εμφανιστεί χωρίς να έχει δώσει κανένα σύμπτωμα. Ιδιαίτερα αυτό συμβαίνει στο ισχύο. Πάρα πολλές φορές βλέπω ανθρώπους με οστεοαρθρίτιδα του γόνατος να έχουν και οστεοαρθρίτιδα του ισχύου χωρίς να έχουν πάρει χαμπάρι. Ειδικά η οστεοαρθρίτιδα του ισχύου είναι αθόρυβη, ασυμπτωματική. Γι' αυτό λοιπόν όποιος έχει πρόβλημα οστεοαρθρίτιδας στο γόνατο πρέπει να εξετάζει και το ισχύο. Μήπως έχει το ίδιο και εκεί. Ένα άλλο φαινόμενο. Όταν έχουμε οστεοαρθρίτιδα π.χ. στα δάχτυλα, όλος ο σκελετός συνήθως πάσχει από οστεοαρθρίτιδα. Δηλαδή είναι ένα γενικό φαινόμενο. Αφορά όλο το σκελετό. Και ο άνθρωπος δεν το καταλαβαίνει. Ποιο είναι το λάθος που κάνουμε όλοι σαν Έλληνες, αμελείς. Έχουμε ένα τρίξιμο στο γόνατο. Λέμε τρίζει το γόνατο, όπως τρίζουν τα καινούργια παπούτσια, τρίζει και το γόνατο. Αλλά το γόνατο είναι παλιό. Τρίζει γιατί έχει αρχίσει και χαλάει και έχει οστεοαρθρίτιδα. Έρχονται λοιπόν οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν κρυγμό, τρίξιμο στην άρθρωση και δεν δίνουν σημασία, έρχονται σε φάση που πια δεν μπορούν να κάνουν τίποτα και το λόγο έχουν οι χειρουργοί ορθοπαιδικοί. Άρα, πρόληψη στην οστεοαρθρίτιδα. Μην αγνοούμε τα προειδοποιητικά σημάδια. Ένα λεπτό να τα πάρουμε σιγά σιγά. Ναι. Καταρχήν, τα προβλήματα με οστεοαρθρίτιδα από ποια ηλικία μπορούν να μας βρουν? Υπάρχει η πρωτοπαθής οστεοαρθρίτιδα, ναι, δηλαδή αυτή που δεν έχει κάποιο γνωστό αίτιο και αρχίζει ακόμα και από τα 45 χρόνια. Υπάρχει μια μορφή οστεοαρθρίτιδα των χεριών, αυτά που λένε παραμορφωτική αρθρίτιδα, η οποία αρχίζει ακόμα και από τα 35 χρόνια και προσβάλλει κυρίως γυναίκες. Είναι ένα φαινόμενο περίεργο γιατί η οστεοαρθρίτιδα στα χέρια να προτιμά τις μικρές αρθρώσεις των χεριών. Βλέπεις να διωγγώνονται εδώ οι αρθρώσεις αυτές και όλο το άλλο χέρι να μένει ανεπηρέαστο. Ναι. Αυτή η μορφή της οστεοαρθρίτιδας αρχίζει ακόμα και από το 35ο έτος της ηλικίας. Αλλά ουσιαστικά η οστεοαρθρίτιδα είναι φαινόμενο της μεγάλης ηλικίας, ας πούμε της γεροντικής. Γεροντική στην ιατρική εννοούμε μετά το 65ο έτος της ηλικίας. Ο άνθρωπος θεωρείται ηλικιωμένος, να μην πω γερός δηλαδή. Άρα είναι φαινόμενο της μεγάλης ηλικίας. Οπότε η φθορά έρχεται λόγω του χρόνου πλέον, έτσι. Και λόγω του χρόνου, στην πλάτη του αλλά υπάρχουν και παράγοντες δηλαδή που υποβοηθούν. Όπως είναι η κακή στάση του σώματος, όπως είναι το κάπνισμα, όπως είναι η παχυσαρκία. Για να γυρίσουμε στην παχυσαρκία που είπαμε πριν. Η παχυσαρκία είναι το κυριότερο αίτιο, ο κυριότερος επιβαρυντικός παράγοντας για την ανάπτυξη της οστεοαρθρίτιδας. Εσείς έχετε οστεοαρθρίτιδα? Έχω. Ναι. Έχω. Με κρυγμό, πονάω, περπατάω, αλλά δεν πάω στο γιατρό. Γιατί είμαι Έλληνας, υποτίθεται. Ναι. Τα αφήνω έτσι, χωρίς φάρμακα. Χωρίς θεραπεία. Θα μου πεις γιατί το συνιστώ στους άλλους. Γιατί οι άλλοι έχουν το πρόβλημα. Δεν έχεις πάει πολλές φορές στο γιατρό που καπνίζει και λέει στον αρρωστό του κόψε το κάπνισμα? Έτσι είμαστε όλοι οι γιατροί. Αμελείς στο θέμα της υγείας μας. Δάσκαλε που δίδασκες δηλαδή. Στο ακριβώς. Μάλιστα. Λοιπόν. Οστεοαρθρίτιδα λοιπόν. Ναι. Πρόληψη. Μεγάλο ρόλο παίζει η πρόληψη. Μην έρχονται σε στάδιο που πια χρειάζονται χειρουργική επέμβαση. Δηλαδή, τι να κάνουν όταν λέτε πρόληψη, έτσι? Έχεις ένα πόνο στο γόνατο. Έχεις μια δυσκολία στο περπάτημα ή στο να κατεβαίνεις, ανεβαίνεις καλά.
Όταν λέτε η δυσκολία αυτή, ένα λεπτούλι. Να δούμε τι εννοείτε. Είναι αυτό που λέτε ένας τριγμός στο πόδι. Μια δυσκαμψία. Δεν μπορείς να περπατήσεις καλά γιατί σε εμποδίζει το γόνατο. Ναι. Και έχεις και κάποιο πόνο ήπιο, ο οποίος περνάει. Ωραία. Και έχεις και, όπως είπαμε, και το τρίξιμο που είναι το βασικό. Πήγαινε στο γιατρό, στο ρευματολόγο, στον ορθοπαιδικό, να το προλάβεις. Υπάρχουν θεραπείες προληπτικές. Π.χ. αν είσαι παχύσαρκος, ο γιατρός θα σου πει να χάσεις τα κιλά προκειμένου να αποφορτιστούν οι αρθρώσεις των κάτω άκρων. Μετά θα σου πει να κόψεις το κάπνισμα, άσχετα αν θέλεις εσύ ή όχι. Μετά θα σου πει ότι χρειάζεται και κάποια θεραπεία, κάποια υαλουρονικά οξέα, κάποια φάρμακα, ενδεχομένως και βοτανικά σκευάσματα. Υπάρχει θεραπεία, σε εισαγωγικά θεραπεία. Διότι ό,τι και να κάνεις, η φθορά των αρθρώσεων συνεχίζεται ακάθεκτη. Απλώς καθυστερεί με διάφορες θεραπείες που εφαρμόζουμε, όπως είναι τα βλαστοκύτταρα. Υπόψη ότι ο χόνδρος καταστρέφει, αυτό που καχαλάει στην οστεοαρθρίτιδα είναι ο χόνδρος. Ο χόνδρος για να ξαναφτιαχτεί είναι αδύνατον. Δεν υπάρχει φάρμακο να ξαναφτιάξει το χόνδρο, να τον αναπλάσει. Πλην της τελευταίας ανακάλυψης που είναι η θεραπεία με βλαστοκύτταρα. Είχαμε πει προ καιρού, αν θέλεις να το για πούμε. Για θυμίστε πάλι άλλη μια φορά στον κόσμο. Τα βλαστοκύτταρα είναι αρχαίγωνα κύτταρα. Ναι. Τα οποία τα παίρνουμε. Τα οποία όπου τα βάλεις, παίρνουν τη μορφή του οργάνου που βρίσκονται. Π.χ. τα παίρνεις από κάποιο σημείο του σώματος, τα βάζεις στο πνεύμα να γίνονται πνευμονοκύτταρα. Τα βάζεις στο σηκώτη, γίνονται υπατοκύτταρα. Τα βάζεις στο χόνδρο και γίνονται χονδροκύτταρα. Με αποτέλεσμα να αναπλαστεί ο χόνδρος. Αλλά δεν έχει μόνιμο αποτέλεσμα. Μόνιμο αποτέλεσμα. Και το ποσοστό είναι αμφίβολο πώς θα κρατήσει δηλαδή και αν θα έχει αποτέλεσμα. Αλλά είναι η μόνη θεραπεία που μπορεί να αναπλάσει το χόνδρο. Μάλιστα. Αυτό είναι για την οστεοαρθρίτιδα που είπαμε για τον τηλεθεατή. Μάλιστα. Πρόληψη λοιπόν. Προλαμβάνει και ουχή θεραπεύει, έτσι έλεγε ο Ιπποκράτης. Δάσκαλε που δίδασκε θα μου πει για μένα. Πέραν των βλαστοκυτάρων, τι άλλη θεραπεία υπάρχει στην οστεοαρθρίτιδα? Φυσιολογικά ο δημιουργός μας, ο κατασκευαστής μας. Αυτό έχει, δηλαδή μας ρώτησε βάλει ο φίλος, παραδείγματος χάρη. Ωραία, ναι. Αν υπάρχει μια συντηρητική θεραπεία. Γιατί περισσότεροι φοβούνται, ξέρετε, πάει το μυαλό του καθενός στο χειρουργείο. Ο δημιουργός μας, ο πλάστης μας, έχει βάλει σε κάθε άρθρωση μια μικρή ποσότητα υγρού, 3, 4, 5 κυβικά, για να μην τρίβονται οι αρθρικές επιφάνειες μεταξύ τους και πονούν. Ναι. Αυτό με την πάροδο του χρόνου το υγρό εξαφανίζεται. Η άρθρωση στεγνώνει, γι' αυτό αρχίζει και τρίζει. Υπάρχει λοιπόν, ο άνθρωπος έχει κατασκευάσει ένα υλικό πυκτό που μοιάζει με το αρθρικό υγρό το φυσιολογικό και το βάζει μέσα με ένεση και αυτό λέγεται υαλουρονικό οξύ. Έχει πολύ καλά αποτελέσματα, αν και πολλοί το αφισβητούν. Εγώ έχω εμπειρία 40 χρονών με τη χρήση του υαλουρονικού οξέως και σε βεβαιώνω, όπως και βεβαιώνω και τους τηλεθεατές, ότι έχει αποτέλεσμα. Όχι πάντα, αλλά αξίζει να το δοκιμάσεις προτού. Τι διάρκεια έχει το υαλουρονικό, ας πούμε, το βάζει ο άλλος? Έχω δει και περιγράφεται και βιβλιογραφικά, μπορεί να έχει αποτέλεσμα από μια εβδομάδα μέχρι 3 χρόνια. Μετά τι κάνεις, ανανεώνεις, εξαναιώνεις? Ξανακάνεις. Εάν κρατήσει 6 μήνες, ξανακάνεις. Εάν κρατήσει 2 μήνες, είναι άσκοπο να το ξανακάνεις. Όσο λιγότερο διαρκέσει το αποτέλεσμα, τόσο πρέπει να αποφύγεις τις επόμενες εγχύσεις, διότι δεν πρέπει να τρυπάμε η άρθρωση, δεν μπορεί να παρασύρεις και κάποιο μικρόβιο και να κάνεις και καμιά συμπτική αρθρίτιδα. Επομένως, δεν δηλαδή, αν διαρκέσει 2 μήνες, δεν χρειάζεται, δεν έχει νόημα να ξανακάνουμε. Μπορούμε να μπούμε στα βλαστοκύτταρα ή να μπούμε στο PRP, που είναι αιμοπετάλια, τα οποία φυγοκεντρούν, τα βάζουν σε μια σύριγγα και τα βάζουν σε ένεση μέσα στο γόνατο, κυρίως στο γόνατο. Είναι αυτό που πάσχει από οστεοαρθρίτιδα. Ναι. Αυτές είναι εναλλακτικές θεραπείες. Ξεκινάμε, αποφεύγουμε τους παράγοντες κινδύνου. Δίνουμε κάποιο βοτανικό σκεύασμα ή αλουρονικό οξύ από το στόμα. Ή θυϊκή γλυκοζαμίνη ή θυϊκή χονδροϊτίνη. Συστατικά που έχει μέσα του ο άνθρωπος. Αυτά επιβραδύνουν την εξέλιξη της καταστροφής του χόνδρου. Επαναλαμβάνω, δεν θεραπεύουν. Οπότε, ένα λεπτούλι, η οστεοαρθρίτιδα δεν θεραπεύεται οριστικά κάποια στιγμή, σίγουρα, έτσι. Ναι. Γιατί ο χόνδρος
δεν αναπλάθεται από μόνος του, δεν έχει την ικανότητα να αναπαραχθεί. Εκ κατασκευής ο χόνδρος δεν έχει αγγεία ούτε νεύρα και τρέφεται από το αρθρικό υγρό. Όταν καταστραφεί οπότε, ο όπως όλα ο μηνίσκος. Αυτά, ένα λεπτό, όλα αυτά που κάνετε εσείς οι γιατροί λοιπόν είναι πειραματισμοί. Δεν είναι προσπάθεια, είναι όχι πειραματισμοί. Εντάξει, ενδεχομένως είναι και αδόκιμος όρος που χρησιμοποίησα εγώ. Μια προσπάθεια με βλαστοκύτταρα, όπως είπατε, με PRP, γιατί όμως. Με υαλουρονικό κτλ. Γιατί όμως, για να καθυστερήσουμε την επέμβαση, να δώσουμε στον άνθρωπο 2-3 ή δυνατόν και περισσότερα χρόνια να μπορεί να κινείται, να περπατά σχεδόν φυσιολογικά. Ένα λεπτό, οπότε έρχεται επέμβαση κάποια στιγμή. Ναι, αλλά ποιος είναι ο λόγος που καθυστερούμε? Διότι μπορεί μετά από 6 μήνες να βρεθεί το φάρμακο της οστεοαρθρίτιδας. Ή μπορεί να βρεθεί μια καινούρια τεχνική από τους ορθοπαιδικούς να χειρουργούν και να έχουν καλύτερο αποτέλεσμα. Καλά, κύριε Τέμπο, όμως, λυπάμαι που θα το πω έτσι, αλλά δεν μπορούμε να πηγαίνουμε με αυτή τη λογική. Δεν υπάρχει ότι αλήση. Ζούμε με το όνειρο. Δεν υπάρχει ότι αλήση. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Είναι μονόδρομος. Ένα λεπτό λέει. Γιατί τότε να μην το πάει χειρουργικά εξ αρχής, να λύσει το πρόβλημά του άλλος. Ωραία. Εντάξει. Ωραία, καταλαβαίνω ότι πολλοί κόσμοι, το έχω ξαναπεί πολλές φορές, φοβάται τον υστέρι, φοβάται το χειρουργείο. Έτσι. Τα ξέρουμε αυτά. Αλλά αν είναι να λύσει το πρόβλημά του κάποιος. Okay. Έτσι. Δεν είναι προτιμότερο. Εντάξει. Εάν μου βρεις ένα ορθοπαιδικό συνάδελφο, ο οποίος θα με βεβαιώσει, ή πες ότι έχεις έτσι το πρόβλημα. Ναι. Εάν βρεις ορθοπαιδικό να σε βεβαιώσει ότι η επέμβαση θα έχει 100% επιτυχία και ότι θα κρατήσει 30 χρόνια, πες μου το να πάω κι εγώ να το κάνω. Καθίστε ένα λεπτό. Στον Τέμπο, ξέρω, έρχονται γιατί τον εμπιστεύονται. Έτσι. Και όχι γιατί τον βλέπουν στον Καγιουγιάκη. Δεν είναι θέμα εμπιστοσύνης. Τι είναι? Δεν είναι θέμα. Και στον ορθοπαιδικό που θα πάνε να κάνουν την επέμβαση. Είναι θέμα τεχνικής. Πολλοί άνθρωποι κάνουν 2-3 χειρουργία στην ίδια άρθρωση. Ναι. Γιατί χαλάει η μία. Όταν λέμε αρθροπλαστική, τι κάνουν? Κόβουν την άρθρωση και σφινώνουν μέσα στο κόκαλο ένα μέταλλο. Μια ψεύτικη κεφαλή. Ωραία. Αυτή παίζει μέσα κάποια στιγμή, όταν είσαι και υπέρβαρος. Αρχίζει και κουνιέται. Μετά μπορεί να πάρει κάποιο μικρόβιο και να πάθει λίμωξη. Ποιος σε βεβαιώνει ότι δεν θα έχεις αυτές τις επιπλοκές? Άσε τις επιπλοκές. Εντάξει, φαντάζομαι. Θα πας σε έναν ορθοπαιδικό της προκοπής τώρα. Δεν θα πας στον πρώτο που θα συναντήσεις στον δρόμο σου. Την παλιά εποχή λέγαμε, οι ρευματολόγοι και τώρα ακόμα λένε, να μάθεις να ζεις με το πρόβλημά σου. Είναι. Δηλαδή, πονάς, να πονάς. Να βρίσκεις τρόπους εναλλακτικούς να μην πονάς, προκειμένου να χειρουργηθείς. Δεν είναι καλό πράγμα το χειρουργείο. Όσες και τεχνικές και να έχουν εφευρεθεί, όσο και πιο καλός να είναι ορθοπαιδικός και καθηγητής να είναι πλειολόγος, δεν μπορεί να σε βεβαιώσει ότι η επέμβαση που θα κάνει στο γόνατό σου θα έχει 100% επιτυχία. Δεν μπορεί να το προβλέψει, γιατί έχει προβλήματα. Βάζει στον ασωσκελετό του ανθρώπου ένα ξένο σώμα. Το μέταλλο που βάζουν, την πρόθεση, έτσι τη λένε. Mm. Πού ξέρεις πώς θα συμπεριφερθεί? Έχω δει ανθρώπους να χειρουργούνται δεύτερη και τρίτη φορά. Γιατί χαλάει η πρόθεση, πιάνει μικρόβιο, κάνει λίμωξη, τον πονάει, κάνει φλεγμονή. Τα βλέπω κάθε μέρα εδώ στο ιατρείο. Γεγονός είναι. Επομένως, το συνιστώ και σε εσένα και στους τηλεθεατές να πολεμούν τα προβλήματά τους στα μυοσκελετικά με συντηρητικά μέτρα όσο μπορούν περισσότερο. Όταν κάποια στιγμή φτάσουν και δεν μπορούν να περπατήσουν, δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν, δεν μπορούν να σηκωθούν από το κρεβάτι, είναι όριμοι για χειρουργείο. Αυτό το λένε και οι ορθοπαιδικοί. Την είναι δική μου άποψη. Τότε όμως μήπως είναι πολύ αργά για χειρουργείο? Όχι, γιατί είναι ανεργά. Γιατί είναι ανεργά? Παίζει ρόλο το πότε στην οστεοαρθρίτιδα, πότε θα κάνεις κάποιο χειρουργείο, αν το κάνεις? Εάν το κάνεις σε πρώιμο στάδιο, πρώτα απ' όλα είναι ιατρικώς απαράδεκτο να κάνεις στην αρχή. Να πεις θα χειρουργηθώ, είμαι στην αρχή και να χειρουργηθώ. Είναι λάθος, απαράδεκτο για μένα. Όταν φτάσεις σε τελικό στάδιο, γιατί να μην έχει επιτυχία? Πάντα όμως υπάρχουν παράγοντες που επηρεάζουν το αποτέλεσμα. Σας είπαμε τα κιλά, η συμπεριφορά του ανθρώπου, πού κινείται, πώς περπατάει, αν ανεβαίνει σκάλες. Μετά δεν μπορείς να παίζεις ποδόσφαιρο όταν χειρουργηθείς. Παίζει ρόλο αν είναι η δουλειά του τέτοια ή σηκώνει συχνά βάρη. Βέβαια παίζει ρόλο. Όχι τόσο πολύ στην οστεοαρθρίτιδα, τη σπονδυλική στήλη. Στη σπονδυλική στήλη παίζει το βάρος περισσότερο. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, πάμε τώρα
Με έχουν ρωτήσει για το σύνδρομο Σιόγκρεν. Έτσι δεν το λέμε. Σύνδρομο Σιόγκρεν. Είναι ο φόβος και ο τρόμος. Τι γίνεται με αυτό, τι ακριβώς είναι. Πρώτα απ' όλα είναι μια ρευματική. Έχει υπαχθεί στα ρευματικά νοσήματα. Στην ουσία είναι ένα αυτοάνοσο νόσημα, το οποίο όπως η ρευματοειδής αρθρίτιδα αποφασίζει να καταστρέψει τις αρθρώσεις, στο σύνδρομο Σιόγκρεν ο οργανισμός σου αποφασίζει να καταστρέψει τους δακρυγόνους αδένες, τους αδένες που βγάζουν δάκρυα, ναι, και τους σιελογόνους αδένες. Επομένως, ο άνθρωπος που έχει σύνδρομο Σιόγκρεν έχει ξηροστομία και ξηροφθαλμία. Είναι συνέχεια με ένα μπουκαλάκι νερό και πίνει, ναι, και συνέχεια με τεχνητά δάκρυα. Η καταστροφή των αδένων είναι οριστική. Ξοφλάει μια και έξω. Ό,τι καταστραφεί στον άνθρωπο δεν αναπλάθεται. Μέσα σε αυτά είναι και οι δακρυγόνοι και οι σιλογόνοι αδένες. Αυτό όμως κάνει και άλλα συμπτώματα. Μπορεί να προσβάλλει εσωτερικά όργανα. Μπορεί να κάνει φλεγμονή στις αρθρώσεις. Δεν υπάρχει οριστική θεραπεία στο σύνδρομο Σιόγκρεν. Είναι σπάνιο, αλλά βασανιστικό. Τι σπάνιο. Εδώ μόνο τον τελευταίο μήνα είναι δύο άνθρωποι που έχουν πάρει να ρωτήσει για το συγκεκριμένο σύνδρομο. Και δεν υπάρχει φάρμακο να ξεμπερδέψει με αυτό. Οι άνθρωποι είναι συνέχεια με τα τεχνητά δάκρυα και με τα μπουκαλάκια με το νερό. Και επειδή πίνουν όλο και πολύ νερό, τέχουν και στην τουαλέτα όλη την ώρα. Είναι βασανιστική η ζωή τους. Είναι αστείο πράγμα. Ένα ερώτημα πριν προχωρήσουμε λίγο, θα πούμε και για τη ρευματοειδή αρθρίτιδα και για την ομιαλγία. Έτσι. Αυτό που απορεί πολλοί κόσμος, κύριε Τέμπο, είναι ερώτημα πραγματικά δεκάδων. Έτσι, όχι ενός και δύο. Είναι σου λέει, okay, είναι αυτοάνοσα. Στην εποχή που έχει φτάσει ο άνθρωπος στο φεγγάρι, που έχει, ξέρω εγώ, βρει πόσες λύσεις για πόσα θέματα τον απασχολούν. Είναι δυνατόν να μην μπορεί να ανακαλύψει από πού προέρχονται τόσες αυτοάνοσες ασθενείς, τόσα αυτοάνοσα νοσήματα. Έχουν καταγραφεί 151 αυτοάνοσα νοσήματα. Όπως είναι η ψωρίαση, η σκληρής κατά πλάκας, η γλυκόδης κολίτιδα, η νόση του Κρόνου. Μέσα στα 151 περιλαμβάνονται και 48 ρευματικά νοσήματα. Το φαντάζεσαι? Έχουμε τη μερίδα του λέοντος στα αυτοάνοσα. Γι' αυτό είναι μυστήρια ειδικότητα η ρευματολογία. Έχει να κάνει με αυτοάνοσα, δηλαδή με το ανασωπητικό σύστημα, το οποίο δεν έχει διερευνηθεί πλήρως. 5% του πληθυσμού αυτή τη στιγμή έχει αυτοάνοσο νόσημα. Και υπάρχει ανησυχητική αυξητική τάση στα αυτοάνοσο νοσήματα. Οι επιστήμονες παγκοσμίως πιστεύουν ότι η αυξανόμενη τάση του ανθρώπου να αποκτήσει κάποιο αυτοάνοσο νόσημα, όπως είναι η θυροειδίτα Χασιμότον, έχεις ακούσει. Ναι, ναι. Δεν υπάρχει όργανο που να μην εμφανίσει και αυτοάνοσο νόσημα. Όπως είναι το έντερο, σου είπα, λυκόδης κολίτιδα, αυτοάνοσο. Το κεντρικό νευρικό σύστημα, σκλήρης κατά πλάκας. Πιθανολογείται, υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις μάλλον, ότι η αυξανόμενη τάση των αυτοάνοσων νοσημάτων υπάρχει κληρονομικότητα πρώτα απ' όλα. Εάν δεις ένα μέλος που έχει μια οικογένεια να έχει θυροειδίτιδα Χασιμότο, μπορεί ένα άλλο μέλος της οικογένειας να έχει ρευματοειδή αρθρίτιδα. Ή να έχει ρευματοειδή αρθρίτιδα και να βγάλει ένα άλλο μέλος συστηματικό ερυθυματοειδή λύκο. Υπάρχει δηλαδή κληρονομικότητα. Ωραία, η κληρονομικότητα που υπάρχει. Ας πούμε εμένα, κάποιο μέλος της οικογένειάς μου, έτσι, έχει, ξέρω εγώ, ρευματοειδή αρθρίτιδα, παραδείγματος χάρη. Μπορώ να τη γλιτώσω εγώ? Όχι. Αν έχεις γονίδιο, το οποίο δεν έχει βρεθεί ακόμα, αυτή είναι η γονιδιακή η βλάβη και μεταδίδεται από τον πατέρα, από τους γονείς, στα παιδιά. Κυρίως από τις γυναίκες στα κορίτσια. Τα ρευματικά νοσήματα είναι νοσήματα των γυναικών περισσότερο. Εκτός από ορισμένα νοσήματα όπως η αγγυλοποιητική σπονδυλίτιδα, που είναι νόσημα των αρένων, των ανδρών. Ναι. Έχουν, ας πούμε, οι γυναίκες έχουν το προτέρημα, εισαγωγικά, να παθαίνουν εύκολα ρευματικά νοσήματα. Συνδέονται λοιπόν τα αυτοάνοσα νοσήματα με τις διαταραχές, με τις διατροφικές ανομαλίες, τη διατροφή που ακολουθούμε, με τον τρόπο της ζωής, με το άγχος, με το στρες. Τι σημαίνει έχουν σχέση? Μπορεί το στρες να τροποποιεί το DNA του ανθρώπου, το οποίο να δημιουργεί τα προβλήματα του αυτοάνοσου νοσήματος, το οποίο στην ουσία είναι
ο ίδιος ο οργανισμός στρέφεται εναντίον των οργάνων του. Αντί να υπερασπιστεί τα όργανα του, τα πολεμάει. Κύριε Τεμπό, θα σας κάνω ένα ερώτημα. Το έχει κάνει πολλοί κόσμος. Μάλιστα, πριν, αν θυμούμε καλά, κανένα εξάμηνο, σε μια κουβέντα που είχα με έναν γενικό χειρουργό με ειδίκευση στο θυροειδή, μου είχε πει το εξής. Του λέω, ρε παιδί μου, τώρα τελευταία πολύ ανθεί ο καρκίνος. Ναι. Τα αυτοάνωσα αυξάνονται με γεωμετρική ταχύτητα. Ναι, όπως είπαμε, ναι. Γιατί συμβαίνει αυτό? Μου λέει, θα σου πω κάτι, μου λέει, ευθέως, και πίστεψέ με ότι αφορά, μπορεί να αφορά και το 80% των περιπτώσεων. Θυμάσαι το Τσέρνομπιλ, μου λέει. Ναι, του λέω. Αυτά πληρώνουμε τώρα. Να σου πω κάτι άλλο, που έχω και εμπειρία, άμεση εμπειρία. Εντάξει, φαντάζομαι ότι πιθανότατα δεν φταίει μόνο αυτό. Φταίει και ο τρόπος ζωής μας πλέον. Το άγχος μας, η διατροφή μας. Έτσι, όλα αυτά, αν τα βάλεις πακέτο, δεν είναι δύσκολο να καταλάβεις γιατί μας βρίσκουν όλα αυτά. Άκου, Μιχάλη, το 90% των ανθρώπων που έρχονται εδώ και έρχονται σε Χριστουγάδη, συζητώντας μαζί τους, μου έλεγαν ότι ο γαμπρός μου πέθανε από καρκίνο στα 50 του χρόνια. Όταν τους ρωτούσα αν καπνίζε, το 90% καπνίζανε. Το τσιγάρο είναι το πρώτο αίτιο καρκίνου παγκοσμίως. Το γράφουμε και στα κουτιά. Το έχεις δει, δηλαδή, το πακέτο. Εντάξει, ωραία, το γράφει. Κύριε Τέμπο μου, είναι χιλιοϊπωμένο. Το ξέρουμε, ναι, το έχω πει και εγώ, από εδώ έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου. Ναι, αλλά πώς επιτρέπει η πολιτεία να κυκλοφορεί ένα δηλητήριο το οποίο σκοτώνει τον πληθυσμό του? Πώς το επιτρέπει να λέει απάνω στα κουτιά, ο, το κάνεις να κάνει καρκίνο και εσύ να το καπνίζεις? Και να σε βοηθάει και σε αυτό. Σε βοηθάει το ίδιο το κράτος. Γιατί τα πράγματα είναι πολύ απλά. Ο άλλος μπορεί να τον έχει, αναγκάσει, να σου λέει, εντάξει, βάλε πάνω στο πακέτο ότι προκαλεί αυτό, να σου έχει τις φωτογραφίες και όλα αυτά. Και είναι επιλογή δική σου να πεθάνεις, δηλαδή. Ένα λεπτό. Αλλά να το ευνοεί το κράτος το ίδιο, το Υπουργείο Υγείας. Ένα λεπτό. Στο εξωτερικό, ξέρετε τι κάνουν πολλοί γιατροί? Για να κόψει το κάπνισμα κάποιος. Πέρα από τη θεραπεία που θα ακολουθήσει, αν ακολουθήσει, του λέει, τον βάζει σε ένα δωμάτιο μέσα και του δείχνει κάποια βίντεο. Αρκετά σκληρά, 3, 4, 5, με το τι έχουν πάθει, τι μπορεί να πάθεις από το κάπνισμα. Στους 10, οι 9 φεύγουν τρέχοντας και το έχουν πετάξει στον δρόμο. Ωραία. Εντάξει, γιατί σου λέει, κοίταξε εδώ, άμα δεις αυτό το βιντεάκι, πώς είναι ο πνεύμονάς του, πώς είναι τα κοκαλά του, έτσι. Μετά θα το σκεφτείς καμιά δεκαριά φορές παραπάνω, το να το ξαναπιάσεις το χέρι σου. Έτσι. Άκου τώρα. Λοιπόν, θέλω να σου πω. Άκουσα ότι αυτό. Ναι. Όταν ήμουν διευθυντή στο ΚΑΤ, δίπλα μου ήταν το γραφείο του διευθυντή της Αγγειοχειρουργικής. Ναι. Και επειδή τύχε ήταν λεπτή, άκουγα το διάλογο των ασθενών που επισκεπτόπισαν το διευθυντή με το διευθυντή. Το διευθυντή μου ήταν ασθενή. Του έλεγε, ξέρεις, έχεις αποφρακτική αγκιοπάθεια. Έχουν βουλώσει τα αγκία των ποδιών σου. Και πρέπει να το κόψουμε. Τι προτιμάς, να κόψεις το τσιγάρο ή να κόψεις το πόδι? Λέει, το πόδι, γιατρέ, δεν μπορώ να κόψω το τσιγάρο. Είναι εξάρτηση. Εξάρτηση είναι. Είναι εξάρτηση. Εγώ ξέρω πραγματικά πολύ κόσμο που λέει, δεν θέλω να το κόψω. Εγώ πιστεύω ειλικρινά, το τσιγάρο, άμα θέλεις, το κόβεις. Είναι θέμα. Τώρα στο καρκίνο υπάρχει κληρονομικότητα. Εγώ ξέρω και έχω δει πολλές οικογένειες οι οποίες πεθαίνουν, τα μέλη των οικογενειών, από καρκίνο. Και ενός συγκεκριμένου οργάνου, τον κεφάλαιο, ας πούμε. Ή καρκίνο του μαστού. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε σε μία μικρή διακοπή. Επανερχόμενοι, θα μιλήσουμε για τη ρευματοειδή αρθρίτιδα, για την ινομιαλγία και όχι μόνο. Θα ρωτήσω για μία ακόμη φορά, οφείλω εδώ πέρα να πω κάτι που είδα, έτσι. Πριν ξεκινήσουμε τώρα την εκπομπή, κτύπησε το κουδούνι μία κυρία και ήρθε με το σύζυγό της, έτσι, για να της εξηγήσετε λίγο για τη θεραπευτική κάναβη. Ναι. Έτσι. Ναι, λοιπόν, ναι. Γιατί είπε ότι ήδη παίρνει και έχει δει μεγάλη. Τι αφορούσε ακριβώς, τι ασθένεια ήταν? Είχε μια οσφιαλγία, είχε πόνο σε ενομιαλγία, είχε σε όλο το στόμα. Λοιπόν, σώμα. Ωραία. Επειδή ήμουν μάρτυρας, το καταθέτω αυτό εδώ μπροστά που έγινε. Στο δεύτερο μέρος, λοιπόν, πέραν όλων των άλλων, θα μιλήσουμε για τη θεραπευτική κάναβη.
Ναι, αυτή ναι. που εφαρμόζει ο Κωνσταντίνος ο Τέμπος και ήταν από τους πρώτους που μίλησε και στην Ελλάδα, μάλλον εφάρμοσε στην Ελλάδα την θεραπεία για στα αυτοάνωσα και όχι μόνο, έτσι γενικά στις ρευματικές παθήσεις, ναι, ναι. εντάξει, την θεραπευτική κάναβη. Μαζί με κάποιες άλλες εναλλακτικές θεραπείες πέραν των φαρμάκων που δίνεται στον κόσμο. Θα μιλήσουμε αναλυτικά και πιο εξονυχιστικά σε ό,τι αφορά ιδιαίτερα για την θεραπευτική κάναβη. Λοιπόν, μικρή διακοπή και ιατρικές συναντήσεις. Ο Κωνσταντίνος Τέμπος θα είναι και πάλι εδώ κοντά. Λοιπόν, επανήλθαμε. Μέρος δεύτερο, ιατρικές συναντήσεις. Να σας υπενθυμίσω ότι αυτό το βράδυ καλεσμένος μου εδώ στις ιατρικές συναντήσεις είναι ο Κωνσταντίνος Τέμπος, ο ρευματολόγος ενηλίκων και παιδών και ιατρικός συγγραφέας. Κύριε Τέμπο, να προχωρήσουμε λίγο σε ερωτήματα που έχουν κάνει ο κόσμος για τη ρευματοειδή αρθρίτιδα. Μας λένε τι υπάρχει, τι νεότερο υπάρχει σε θεραπεία, αν υπάρχει θεραπεία. Η ρευματοειδής αρθρίτιδα είναι αυτοάνωσο νόσημα, όπως είπαμε. Ναι. Και θεωρείται το συχνότερο ρευματικό νόσημα, αλλά δεν είναι, γιατί προσβάλλει μόνο το 1% του πληθυσμού, των γυναικών κυρίως. 1%. Ενώ υπάρχουν συχνότερα ρευματικά νοσήματα, όπως είναι η ουρική. Μόνο το 1%. Σοβαρά. Ναι, μόνο ναι. Τέλος πάντων, υπολογίζω να έχουμε στην Ελλάδα γύρω στους 150.000 ανθρώπους με ρευματοειδή αρθρίτιδα. Ναι. Ενώ συχνότερη είναι η ουρική αρθρίτιδα, όπως η νομιαλγία. Για πάμε, ουρική αρθρίτιδα. 8% του πληθυσμού. Ουρική αρθρίτιδα, με έχουν ερωτήσει. Έχουν αυξημένο το 8% του πληθυσμού, παθαίνει ουρική αρθρίτιδα. Τι θα πει ουρική αρθρίτιδα? Αυξημένο ουρικό οξύ. Το ουρικό οξύ είναι ένα παράγωγο της αποδόμησης των πουρινών. Οι πουρίνες είναι ένα απαραίτητο συστατικό του κυττάρου. Είναι, συμμετέχει στην κατασκευή του DNA. Χωρίς αυτό δεν θα υπήρχε άνθρωπος. Συμμετέχει στην κατασκευή του DNA. Επειδή όμως πεθαίνουν τα κύτταρα αυτά, παράγουν πουρίνες. Ναι. Οι πουρίνες μετατρέπονται σε ουρικό οξύ για να μπορέσουν να φύγουν από τον οργανισμό. Όταν όμως υπερβούν κάποιο επίπεδο, 6 μιλιγκράμμ, έτσι λέμε, 100, μπορεί να συγκεντρωθούν σε μία άρθρωση, να γίνουν κρύσταλλοι, όπως είχα πει, κρύσταλλοι βοημίας, και να κάνουν μία φοβερή και τρομερή αρθρίτιδα. Φοβερή και τρομερή εννοώ με κοκκινίλα, με ερυθρότητα, με θερμότητα. Το πόδι είναι πρισμένο, επώδυνο και έχει την προτίμηση να ξεκινάει από το μεγάλο δάχτυλο του ποδιού. Άκου ένα μυστήριο. Να ξεκινάει από το μεγάλο δάχτυλο του ποδιού για άγνωστους λόγους. Παρ' όλα αυτά μπορεί να προσβάλλει και άλλες αρθρώσεις, όπως είναι τα γόνατα, όπως είναι τα χέρια, όπως είναι οι αγκώνες, οι αρθρώσεις, σπονδυλική στήλη. Θεραπεία εδώ, για πάμε λίγο. Η θεραπεία είναι εδώ που γίνεται ένα μπάχαλο που γίνεται στη θεραπεία, κυρίως από τους παθολόγους. Η ουρική αρθρίτιδα, ενώ είναι ρευματικό νόσημα, αντιμετωπίζεται από τους μη ρευματολόγους. Και εκεί γίνονται μεγάλα διαγνωστικά λάθη και θεραπευτικά λάθη. Η θεραπεία εδώ είναι η κρίση της ουρικής αρθρίτιδας μπορεί να περάσει μόνη της. Κρατάει μια εβδομάδα, 10 μέρες. Αν καθίσεις στο κρεβάτι, αν ξεκουραστείς, σε 10 μέρες υποχωρεί αυτόματα. Αν θέλεις φάρμακο, ξεκινάμε με ένα μη στεροειδές αντιφλεγμονώδες. Το φάρμακό μας το εκλογής, το καλύτερο και αθωότερο, είναι η κολχικίνη, η οποία έχει πέσει σε δυσμένεια. Και είναι κολχικίνη. Κολχικίνη, έτσι λέγεται. Ναι. Η κολχικίνη βγαίνει από ένα φυτό, το colchicum autumnale. Ναι. Είναι βοτανικό σκεύασμα, ναι. το οποίο παρασκευάζεται χημικά. Ναι. Έχει βρεθεί ότι θεραπεύει, έχει θεαματικό αποτέλεσμα στην κρίση της οξείας ουρικής αρθρίτιδας και σε πολύ μικρή δόση. Ναι. Δηλαδή, με μισό χαπάκι πρωί, μεσημέρι, βράδυ, ναι. μπορεί η κρίση να υποχωρήσει. Ναι. Αν όμως δεν θεραπεύσεις, δεν κατεβάσεις και τα επίπεδα του ουρικού οξέως, αυτό θα ξαναεμφανιστεί. Εάν λοιπόν παθαίνεις 2-3-4 κρίσεις το χρόνο, αποκτάς μια ωραιότατη συσσαγωγικά χρόνια ουρική αρθρίτιδα, η οποία είναι αναπηρική στον ίδιο βαθμό με τη ρευματοειδή αρθρίτιδα. Και εκτός αυτού, η φλεγμονή που συνοδεύει την ουρική αρθρίτιδα, η οποία αφορά όλο τον οργανισμό, μειώνει το προσδόκιμο της επιβίωσης. Εσύ, χτύπα ξύλο, ναι. αν έχεις ουρική αρθρίτιδα και την αφήσεις αθεράπευτη, θα ζήσεις, στατιστικά, λιγότερα χρόνια από αυτόν που δεν έχει ουρική αρθρίτιδα. Το ίδιο ισχύει για τη ρευματοειδή αρθρίτιδα. Γιατί χτυπιόμαστε και επιμένουμε να θεραπεύσουμε τη ρευματοειδή αρθρίτιδα? Γιατί, αν και δεν είναι θανατηφόρος νόσος, έχει θανατηφόρες επιπλοκές. Τι
καταστρέφει το αγκιακό σύστημα. Οι άνθρωποι λοιπόν με ρευματοειδή αρθρίτιδα, εάν μείνουν χωρίς θεραπεία, καταλήγουν από εγκεφαλικά επεισόδια και καρδιαγκιακά επεισόδια. Το ίδιο ισχύει για την ψωριασική αρθρίτιδα. Ωραία, τι θεραπεία, εδώ τώρα μέχρι σήμερα, έτσι, και πριν πάμε σε όλα αυτά, σύν αυτά που εφαρμόζετε εσείς, έτσι, πώς αντιμετωπίζετε το πρόβλημα? Γιατί φαντάζομαι δεν αντιμετωπίζετε σαν ασθένεια γιατί είναι αυτοάνοσο, αντιμετωπίζετε τα συμπτώματα, έτσι. Ακριβώς, ναι. Προσπαθούμε να κοιμήσουμε την νόσο, να την ηρεμήσουμε, όπως λέμε τη δραστηριότητα της νόσου. Να ηρεμήσουμε τη φλεγμονή, η οποία μας τρώει όλο το σκελετό και τα όργανα. Αυτό γίνεται με φάρμακα αναγκαστικά. Υπάρχουν όμως και βοτανικά σκευάσματα. Τα παραδοσιακά κλασικά φάρμακα που δίνουμε στα ρευματικά νοσήματα είναι η μεθοτρεξάτη, ένα αντικαρκυνικό φάρμακο, το οποίο είναι ο φόβος και ο τρόμος των ανθρώπων όταν διαβάσουν στο προσπέκτους ή πληροφορηθούν για τις παρενέργειες. Άλλο φάρμακο που έχει δράσει στα ρευματικά. Ένα λεπτό. Ναι. Γιατί έχει ακουστεί πολύ από εσάς η μεθοτρεξάτη, έτσι. Τι εννοεί, ελάτε τώρα, γιατί εντάξει, τα έχουμε ξαναπεί, μην τα ξαναλέμε πάλι, ότι ο κόσμος δεν πολύ διαβάζει τα χαρτάκια μέσα στο κουτί, έτσι. Τι παρενέργειες και τι τέτοια μπορεί να έχει, δηλαδή. Όταν ακούει ένας άνθρωπος για τη μεθοτρεξάτη, ναι, οι περισσότεροι και έχουν κάποιο επίπεδο νοητικό, πολιτιστικό, ναι, ναι, μπαίνουν στο ίντερνετ και διαβάζουν τις παρενέργειες, ναι, της μεθοτρεξάτης. Ωραία, για ενημερώσα, επιγραμματικά. Είναι ένα τοξικό φάρμακο, ναι, θέλει μεγάλη προσοχή στη χορήγησή του, ναι, πρέπει να το δίνουμε σε μικρές δόσεις, γιατί, ναι, ναι, σε μεγάλες δόσεις έχει το αντίθετο αποτέλεσμα ή και θανατηφόρο αποτέλεσμα. Η θεραπεία πρέπει. Τι μπορεί να φτάσει να στείλει άνθρωπο αδιάβαστο? Ναι, αν παίρνει μεγάλες δόσεις. Μερικοί άνθρωποι παρεξηγούν, δεν καταλαβαίνουν σε τι δόση πρέπει να το πάρουν. Εάν το πάρουν σε μεγάλες δόσεις. Γιατί γιατρός δεν τα δίνει. Γιατρός τα δίνει. Όταν έρθει ένας άνθρωπος, ο οποίος δεν είναι καλλιεργημένος, μορφωμένος, τέλος πάντων, έχει κάποιο χαμηλό επίπεδο, του λέω να έρθει με κάποιον άνθρωπο νεότερο που να ξέρει από ίντερνετ. Διότι καλά, δεν είναι ανάγκη να ξέρει από ίδιο, να καταλαβαίνει, φαντάζομαι. Να καταλαβαίνει. Εντάξει, οκ, εντάξει. Κατανοητό αυτό που λέτε. Λοιπόν, τέλος πάντων, για πάμε λιγάκι. Γιατί είναι πολλά τα ερωτήματα για την ψωριασική αρθρίτιδα. Η ψωριασική αρθρίτιδα είναι. Εδώ πείτε μας κάποια πράγματα. Ο θάνατος του μη ρευματολόγου. Αυτού που ασχολείται με τα μυοσκελετικά χωρίς να είναι ρευματολόγος. Γιατί δεν ρωτάει κανείς αν ο άνθρωπος έχει ψωρίαση. Μια βασική πληροφορία που πρέπει να παίρνουμε από τον άνθρωπο που έρχεται στα χέρια μας είναι αν έχει ψωρίαση. Έρχεται ένας άνθρωπος με ένα πρίξιμο στο γόνατο. Εμάς, στους ρευματολόγους, το πρώτο που έρχεται στο στόμα μας είναι μήπως έχει και ψωρίαση. Γιατί η ψωρίαση, ένα αυτοάνωσο δερματικό νόσημα, συνδέεται με αρθρίτιδα. Αν λοιπόν έχει ψωρίαση και αρθρίτιδα, έχει ψωριασική αρθρίτιδα. Όχι πάντοτε. Ποιο είναι το χαρακτηριστικό της ψωρίασης? Μπορεί να κρύβεται σε απρόσιτα σημεία του σώματος, όπως είναι πίσω από τα αυτή. Πολλοί δεν το προσέχουν. Ή μπορεί να έχεις στο κεφάλι σου μια ψωριασική πλάκα, να το ξύνεις και να λες έχω πιτηρίδα. Ή στον αμφαλό. Τι είναι, κάτι σαν πιτηρίδα που το βλέπεις στο. Χοντρή πιτηρίδα. Ναι. Η οποία την ξύνεις, ναι, και από κάτω βγαίνει το κρέας. Σαν φρέσκο σφαγμένο κρέας. Ζώο. Δηλαδή σαν μια πληγή που φεύγει αυτό που αφήνει. Έτσι. Από πάνω έχει λέπια. Ναι. Σε χρώμα ασημία, ασημόχρωμα λέπια τα λένε οι δερματολόγοι. Ωραία, ωραία, για να προχωρήσουμε. Όταν το ξύσεις και από κάτω βγαίνει το κρέας, σαν να σου έχει φύγει το πετσί, είναι ψωρίαση. Ναι. Αλλά έχει και άλλες μορφές η ψωρίαση. Δηλαδή. Επειδή λοιπόν υπάρχει σταγονώδης ψωρίαση, υπάρχουν διάφορες μορφές καταπλάκας ψωρίαση κ.ο.κ. Εάν λοιπόν έχει ψωρίαση και αρθρίτιδα, αυτομάτως έχει ψωρίαση και αρθρίτιδα. Αυτό δεν το ξέρουν οι μη ρευματολόγοι. Και πάνε λοιπόν στον ορθοπαιδικό και αυτός τους κάνει αρθροσκόπηση. Π.χ. μου έχει τύχει δηλαδή. Έτσι. Να κάνουν αρθροσκόπηση. Ενώ με μια απλή ερώτηση αν έχει ψωρίαση, βάζει και διάγνωση. Για πείτε μου κάτι, γιατί πολλοί κόσμοι έχει ρωτήσει και για αυτό που έχετε πει για την νομιαλγία. Που δεν το περίμενα. Αφορά πολύ κόσμο δηλαδή, τελικά. Η νομιαλγία είναι μια τραγική ιστορία. Όποιος την έχει αποκτήσει, γυρνάει από γιατρό σε γιατρό. Επειδή δεν ξέρουν να εκτιμήσουν τα συμπτώματά τους και επειδή υπερέχουν στα συμπτώματά τους, κυριαρχούν οι ψυχονευρωσικές διαταραχές, τους θεωρούν τρελούς, μισότρελούς, παλαβούς, τους διώχνουν, τους απεμπολούν, τους μαλώνουν. Και έχουν ψυχολογικά προβλήματα.
Ναι, οι περισσότεροι έχουν ψυχολογικικά προβλήματα. Γιατί τι παρουσιάζει, δηλαδή, πού χτυπάει. Έχουν πόνο. Ναι. Έχουν πόνο σε όλο το σώμα. Αλλά εκτός από τους πόνους, μπορεί να έχουν και ψυχονευρωσικές διαταραχές. Μπορεί να έχουν αϊπνία, πονοκεφάλους, σπαστική κολίτιδα, πόνο στις κροταφικές, αμνησία. Δηλαδή δεν υπάρχει όργανο στην ομιαλγία που να μην συμμετέχει στα συμπτώματα. Επειδή όμως υπερέχει το ψυχονευρωσικό στοιχείο, ο γιατρός που τον βλέπει σου λέει δεν είναι ψυχολογικό είναι. Και έτσι 3 στους 4 ανθρώπους που έχουν ομιαλγία καταλήγουν στον Άγιο Πέτρο χωρίς να τους έχουν βάλει. Ωραία, για πείτε μας λοιπόν, ωραία, ένας άνθρωπος πώς θα καταλάβει, δώστε μας τα συμπτώματα. Από τα συμπτώματα. Ναι, από τα συμπτώματα. Από το ιστορικό πείτε μας, για τα συμπτώματα. Αφήστε τα ιστορικό τώρα, πάμε στα συμπτώματα. Το ιστορικό θα είναι σε εσάς να το ζητήσετε. Ναι. Τα συμπτώματα λοιπόν. Πώς καταλαβαίνουμε ότι κάποιος από εμάς τον έχει βρει η νομιαλγία. Ωραία. Αρχίζει και πονάς όλο το σώμα. Ναι. Πατάς εδώ, πονάς. Πατάς εκεί, πονάς. Έχεις ευαισθησία στους μυς. Μπορεί να πονούν και οι αρθρώσεις. Μπορεί, νομίζω ότι είναι ίωση. Μπορεί να έχεις και πόνο στη μέση. Ναι. Να έχεις και αυγιανικό σύνδρομο. Ναι. Ταυτόχρονα να έχεις και τις νευρολογικές διαταραχές, οι οποίες μπορεί να προηγούνται. Ωραία. Οπότε ο άλλος νομίζει ότι είσαι τρελός. Μάλιστα. Ότι είσαι ψυχοπαθής. Ναι. Ότι είσαι κατά φαντασία ασθενής. Ναι. Και τους αφήνουν έτσι αδιάγνωστους, χωρίς θεραπεία. Κατάλαβα. Εντάξει. Οπότε αν δούμε τέτοια συμπτώματα. Ποιο είναι το σημαντικότερο εδώ. Ναι. Ότι τα φάρμακα που υπάρχουν, ορισμένα φάρμακα για την ομιαλγία, τα οποία λέγονται νευροπαθητικά. Ναι. Δεν θέλω να πω τα εμπορικά ονόματα. Ναι, ναι. Έχουν όμως οι περισσότεροι εδώ μου λένε: γιατρέ, εγώ δεν τα αντέχω αυτά. Τους φέρνει ζαλάδα, τους φέρνει αιμετό, τους φέρνει αδιαθεσία. Εδώ έρχεται η ιατρική κάναβη να θεραπεύει σε εισαγωγικά τα συμπτώματα της ομιαλγίας σε ποσοστό 70%, κάτι που δεν το έχει καταφέρει κανένα φαρμακευτικό ή βοτανικό σκεύασμα στον κόσμο. Λοιπόν, μιας και αναφέρατε τη θεραπευτική κάναβη, να μπούμε σιγά σιγά. Θεωρήστε αυτή τη στιγμή, αν μη τι άλλο, το πιο hot όνομα, ο πιο γνωστός γιατρός που έχει μιλήσει και εφαρμόζει τη θεραπεία με τη θεραπευτική κάναβη. Ο Μίστερ Μαριχουάνα που μου λέγε. Έχουν πει μερικοί. Έτσι. Λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε για μία ακόμη φορά στον κόσμο που συνεχίζει και φοβάται όμως. Φοβάται ακόμα. Κατ' εμένα, δικαιολογημένα. Εντάξει. Γιατί δεν είναι και εύκολο, είναι μια νυχτή να του πεις έλα εδώ, πάρε το CBD, την ειδική, πώς είναι, το λάδι, το λάδι αυτό που βγαίνει από τη θεραπευτική κάναβη, καναβιδιόλη. Έτσι, λοιπόν, επειδή πραγματικά κυρίες και κύριοι, σας μιλάω εντύμως, έχω δει από ασθενείς του κυρίου Τέμπου, τις όποιες φορές του έχω ζητήσει να κάνουμε κάποιο γύρισμα, μεγάλη ικανοποίηση. Δεν ξέρω αν το κάνετε επίτηδες, αν το σχεδιάζετε. Όχι. Όποτε εμείς έχουμε ένα γύρισμα εδώ, κόσμος που είναι ικανοποιημένος από την κάναβη. Αλλά πραγματικά έχω δει κόσμο ικανοποιημένο. Λοιπόν, σε βεβαιώ, ακούστε να σας όπως, πω. Όπως και τους τηλεθεατές, ότι ό,τι υπόσχεται η κάναβη, το υλοποιεί, το κάνει, δουλεύει. Δεν υπάρχει νόσημα που να μην έχει αποτέλεσμα. 120 διαφορετικά νοσήματα βελτιώνονται με την ιατρική κάναβη. Καταρχήν, κύριε Τέμπο, έχετε μπει και προχωράτε σε ένα πολύ δύσκολο μονοπάτι. Αυτό είναι αλήθεια, ναι, ναι, ναι. Και αυτό να σας πω κάτι, το πω έτσι λαϊκά, εγώ το γουστάρω. Γιατί έχουμε να κάνουμε, κυρίες και κύριοι, έχουμε απέναντί μας έναν ρευματολόγο με μεγάλη εμπειρία, μιλάμε για 40 χρόνια εμπειρία, και σε διευθυντικές θέσεις σε μεγάλο νοσοκομείο που είναι το ΚΑΤ, τα έχουμε πει, φαντάζομαι το γνωρίζετε. Λοιπόν, που το έχει πάρει όλο επάνω του. Ο άνθρωπος που έχει γράψει χιλιάδες, μην πω εκατομμύρια φάρμακα, έτσι. Χιλιάδες στη ζωή σας, στην επαγγελματική σας καριέρα, την ιατρική. Λοιπόν, το έχει πάρει επάνω του και λέει, ελάτε εδώ, πέρα από τα φάρμακα που γράφω, μπορώ
στα αυτοάνοσα νοσήματα, στα ρευματικά νοσήματα και όχι μόνο, να σας βοηθήσω με τη θεραπευτική κάναβη. Αρκεί, έτσι, να σας ρυθμίσω τη δοσολογία. Ναι, ναι, ναι. Μην την παίρνετε ελαφρά την καρδία. Ε, Μιχάλη, να σου πω κάτι. Λοιπόν, ένα λεπτό. Ναι. Γιατί και ο χρόνος αρχίζει σιγά σιγά και μικραίνει. Λοιπόν, είναι αμήλικτος ο τηλεοπτικός χρόνος, θα ξέρετε. Λοιπόν, κάνουν κάτι νοήματα με τα χεράκια εδώ, πώς το βλέπετε τα παιδιά, τεχνική. Λοιπόν, πείτε μας, κύριε Τέμπο, τι γίνεται. Γιατί ο κόσμος δεν πρέπει να φοβάται, γιατί πρέπει να επιλέγει, έτσι, τη θεραπευτική κάναβη στα διάφορα νοσήματα. Μου αναφέρατε κάτι πριν, τώρα στο διάλειμμα που είχαμε, ότι θέλω να αναφέρω κάτι σημαντικό. Μου λες, Μιχάλη, στην κάναβη, για το ζάχαρο. Για το ζαχαρό διαβήτη. Πείτε το κι αυτό, έτσι, γιατί είναι σημαντικό όπως μου το αναφέρατε. Λοιπόν, πάμε. Βάλτε τα εσείς σε μια σειρά στον κόσμο. Θέλω να σου πω ότι είμαι ενθουσιασμένος με την ιατρική κάναβη, ανατριχιάζω που το λέω, διότι είναι το ιδανικό σκεύασμα στην σύγχρονη εποχή μας που θεραπεύει 120 διαφορετικά νοσήματα. Ειδικά στο χώρο της ρευματολογίας, τίνει να αντικαταστήσει την κορτιζόνη, να αντικαταστήσει τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα, τα οποία έχουμε πει χιλιάδες φορές ότι έχουν θαραντιφόρες παρενεργίες. Επίσης μπορεί να αντικαταστήσει πάρα πολλά φάρμακα, αυτά που χρησιμοποιούμε για τη χοληστερίνη, τις στατίνες, για το σαχαρώδη διαβήτη, για την υπέρταση, για πάρα πολλά νοσήματα, νευρολογικά νοσήματα, μπορεί να αντικαταστήσει τα ερεμιστικά, τα αντικαταθλιπτικά. Δεν θέλω να μπαίνω σε τομείς άγνωστο σε μένα, είναι, όπως είναι η νευρολογία, αλλά το βλέπω στην καθημέρα πράξη. Οι άνθρωποι που έρχονται εδώ, οι περισσότεροι, έχουν 7-8 διαφορετικά νοσήματα. Παίρνουν δηλαδή ένα για το ζάχαρο, ένα για τη χοληστερίνη, άλλο έχουν μπαλόνια, άλλο έχουν στέντ, άλλο έχουν ρευματοειδή αρθρίτιδα ή όλα. Ωραία, μαζί. Κατανοητό. Δηλαδή μπορούν. Θα καταργήσει τα φάρμακα. Ωραία. Τα περισσότερα. Τι άλλο θέλω. Λοιπόν, ένα λεπτό. Θα το πάμε λίγο διαφορετικά. Θέλω να απευθυνθείτε στον κόσμο, να κοιτάξετε την κάμερά σας, εντάξει, και πείτε στον κόσμο τι είναι η θεραπευτική κάναβη. Είναι, για μία ακόμη φορά, είναι αυτό που φτιάχνει διάθεση, μαστουρώνει κάποιος, ή είναι αυτό η ουσία που παίρνετε. Πείτε, εξηγήστε στον κόσμο με απλά λόγια τι θα έρθει να πάρει από το... να του προτείνει ο Τέμπος, έτσι. Η ιατρική κάναβη είναι ένα φυτό βοτανικό, ένα ιατρικό φαρμακευτικό φυτό, από το οποίο έχουν απομονώσει το ψυχοδραστικό συστατικό, ναι, δηλαδή το παρεστησιογόνο, και έχουν αφαιρέσει δηλαδή το συστατικό, όπως είναι τη μαριχουάνα, το χασίσι, ας το πούμε, και έχουν εντοπίσει το αντιφλεγμονώδε συστατικό, το παυσίπονο συστατικό. Ναι. Δεν έχει καμία σχέση με παρεστήσεις ή καναβιδιόλι, ούτε με εθισμό, ούτε κάνει εθισμό. Έχουν αφαιρέσει την τετραείδο καναβινόλη, έτσι λέγεται η ψυχοδραστική ουσία, είναι αυτή η οποία δημιουργεί τις παρεστήσεις. Οπότε είναι σαν να παίρνει ένα βότανο, θα λέγαμε, χωρίς παρενέργειες. Αυτό ακριβώς το πέτυχες. Βότανο έχει παρενέργειες. Όταν δεν προσέξεις, δεν πάρεις σωστή δόση, δεν κατευθύνεις σωστά τον άνθρωπο, και αυτό το κάνουν μόνο οι γιατροί εξοικειωμένοι με τη χρήση της κάναβης και όχι οι φαρμακοποιοί ή οι βοτανοπόλες. Το να πας να το πάρεις από το βοτανοπωλείο να το πιεις είναι λάθος. Αλλά το βλέπω κάθε μέρα. Πρέπει να στο συστήσει ο γιατρός, να ξέρει για ποιο λόγο θα το πάρεις, για ποιο νόσημα θα το πάρεις και το κυριότερο να σου ρυθμίσει τη δόση. Διότι αν δεν πετύχεις τη σωστή δόση, μπορεί να έχεις το αντίθετο αποτέλεσμα ή και παρενέργειες. Μπορεί να σου φέρει πνηλία, μπορεί να σου φέρει ζάλι, μπορεί να σου φέρει έμετο. Η δόση εξατομικεύεται. Δηλαδή εσύ μπορεί να θέλεις 10 μιλιγκράμμ την ημέρα, εγώ μπορώ να θέλω 20 μιλιγκράμμ την ημέρα. Για τον καρκίνο θες πολύ μεγάλες δόσεις, γιατί έχει και αντικαρκινική δράση. Αποδεδειγμένη και σε πειραματόζωα, αλλά και στον άνθρωπο. Στον καρκίνο του προστάτη, στον καρκίνο του μαστού, στους γυναικολογικούς καρκίνους, στον καρκίνο του εγκεφάλου, στο γλίωμα του εγκεφάλου, που είναι ο κακοηθέστερος όγκος της παιδικής ηλικίας. Δεν θέλω να μπω στα νευρολογικά νοσήματα, αλλά ένας άνθρωπος που έχει μια ρευματοειδή αρθρίτιδα και όχι όλα μαζί τα συμπαρομαρτούντα νοσήματα, διαβήτες, χοληστερίνες, θα ωφεληθεί μόνο με 10 σταγόνες ενός βοτανικού σκευάσματος.
τέτοιο πράγμα στην ανθρωπότητα. Να ρωτήσω ένα λεπτό, κύριε Τέμπο, επειδή πιέζει και ο χρόνος πλέον. Την θεραπευτική κάναβη που προτείνεται και δίνεται με βάση τη δοσολογία που φτιάχνετε εσείς για τον κάθε ασθενή. Mm-hmm, ναι. Μπορεί να την πάρει κάποιος και προληπτικά. Δηλαδή, δεν έχουμε κάτι. Μπορείς. Εγώ και οι φίλοι μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή ανά την Ελλάδα. Εντάξει. Και για να... δόξα τω Θεώ, μη μας βρει τίποτα στο μέλλον. Έτσι. Ή να αποφύγουμε τα δύσκολα. Να πάρουμε προληπτικά θεραπευτική κάναβη. Βέβαια. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Ή και πάλι εκεί θα πρέπει να ρυθμιστεί η δοσολογία. Αναλόγως την ηλικία, δεν ξέρω. Στο θέμα της πρόληψης δεν έχει καθοριστεί η δόση. Ναι. Αλλά με τα πειράματα που έχουν γίνει σε πειραματόζωα, έχει αποδειχθεί ότι η κάναβη βελτιώνει την καρδιακή λειτουργία. Καθαρίζει τα αγγεία. Σκοτώνει καρκινικά κύτταρα. Όλοι οι άνθρωποι, πολλοί άνθρωποι έχουν καρκινικά κύτταρα μέσα. Θα είμαι πολύ σκληρός. Ναι, ναι. Θα είμαι πολύ σκληρός στο ερώτημα που θα κάνω. Έχετε πει εσείς εδώ σε αυτή την εκπομπή στις ιατρικές συναντήσεις, και αυτός είναι ο λόγος που τον κύριο Τέμπο προσπαθώ όσο μπορώ να τον καλώ αρκετά συχνά στις εκπομπές μου. Για ποιο λόγο? Γιατί λέει τα πράγματα έξω από τα δόντια. Ο άνθρωπος δεν ξέρω αν έχει άγνοια κινδύνου. Και ξέρετε τι εννοώ. Αλλά τα λέει όλα ευθέως. Χωρίς να τα φιλτράρει. Εντάξει. Λοιπόν, και για να ολοκληρώσω το ερώτημα. Υπάρχει περίπτωση, έχετε πει, ότι κάποια φάρμακα αποσύρονται από την αγορά, ναι, μετά από κάποια χρόνια, γιατί δημιουργούν κάποιες παρενέργειες που δεν τις έχουν βρει και όλα αυτά. Έτσι. Αποτέλεσμα, βέβαια, το έχω ξαναπεί εγώ, πολλοί να έχουμε πάρει χάπια. Χάπια και να βρεθούν στο κάποια στιγμή ακατάλληλα. Τέλος πάντων, υπάρχει κίνδυνος κάποιος που θα πάρει την κάναβη τώρα, στο μέλλον, να βρεθεί κάτι παρόμοιο, ότι είναι ακατάλληλη, ήταν ακατάλληλη, και να τρέχουμε και να μην φτάνουμε. Η κάναβη είναι βοτανικό και ιατρικό φυτό. Ναι. Είναι γνωστό στην ανθρωπότητα εδώ και 8.000 χρόνια. Ξέρουμε δηλαδή τι παρενέργειες έχει. Σύντομα λίγο, ναι. Η καπνιζόμενη κάναβη. Ναι, ναι. Έχει δώσει εξετάσεις με το πέρασμα του χρόνου. Ναι. Δεν έχει πεθάνει κανείς από την κάναβη, αποδεδειγμένα. Ναι. Άρα, γιατί να υποθέσουμε ότι θα είναι βλαπτική στο μέλλον? Μάλιστα. Ωραία. Αυτός είναι ο λόγος. Δεν μπορώ αλλιώς. Έχουν γίνει 23.000 μελέτες παγκοσμίως από όλους τους επιστήμονες στον κόσμο, οι οποίες λένε ότι είναι αθώα, δεν έχει παρενέργειες, δεν έχει επιπλοκές, ίσα ίσα είναι ωφέλιμη για τον άνθρωπο. Οπότε, ο Κωνσταντίνος Τέμπος μπορεί να εγγυηθεί στον κόσμο εκεί έξω που μας βλέπει αυτή τη στιγμή, έτσι, και του δίνεται ελπίδες. Mm-hmm. Τεράστιες ελπίδες. Δεν είναι μικρό πράγμα αυτή τη στιγμή να λες έναν άνθρωπο που έχει αυτοάνοσα εδώ πέρα, και όχι μόνο, έτσι, εδώ αγγίζει μέχρι και τον καρκίνο, λέτε, εντάξει, να του λες ότι ξέρεις κάτι, εδώ μπορεί να σου σταματήσω τα συμπτώματα. Και να θεραπεύσει. Και να θεραπεύσει σε ορισμένες περιπτώσεις. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, νομίζω ήταν σαφής. Αυτός ήταν ο Κωνσταντίνος Τέμπος. Έτσι θα κλείσω τις ιατρικές συναντήσεις για αυτή την τηλεοπτική σεζόν. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους μέσα από την καρδιά μου που ήσασταν μαζί μου μέχρι αυτή τη στιγμή, μέχρι τον Ιούλιο. Ήταν η εκπομπή που μέχρι τα τέλη Ιουνίου είχαμε ξεπεράσει τα 4.000 τηλέφωνα από όλους εσάς. Έτσι. Ας κάνουν αναγωγή κάποιοι, ενδεχομένως και σε τηλεθέαση, που ξέρουν που απευθύνομαι. Λοιπόν, η εκπομπή αυτή, να ξέρουν κάποιοι, θα συνεχίσει να υπάρχει και το 20, ενδεχομένως και το 21 και παραπέρα. Γιατί έχει ένα σκοπό. Δημιουργήθηκε από μένα για σας και αυτό έγινε αμφίδρομα πλέον. Είναι μια εκπομπή που την κάνουμε παρέα πλέον.
Εγώ και εσείς από όλη την Ελλάδα, με τα ερωτήματα που κάνετε, έτσι, με τη συμμετοχή σας στην εκπομπή που παίρνετε. Τι να πω, ειλικρινά σας ευχαριστώ, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Να σας ευχηθώ σε όλους καλό καλοκαίρι, να προσέχετε την υγεία σας, έτσι. Ιδιαίτερα κάποιοι άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας που μπορεί να ταξιδέψετε, μπορεί να πηγαίνετε για μπάνιο, έτσι. Προσέχτε όσο γίνεται περισσότερο. Οι ιατρικές συναντήσεις, τα τηλέφωνα της εκπομπής θα είναι στη διάθεσή σας καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Ό,τι θέλετε, κάποια βοήθεια με γιατρούς, ό,τι θέλετε, εδώ θα είμαστε. Αυτός είναι ο σκοπός των ιατρικών συναντήσεων. Δεν είναι για να έρθουμε να περνάμε την ώρα μας, να κάνουμε μια εκπομπούλα. Λοιπόν, κύριε Τέμπο, σας ευχαριστώ θερμά, έτσι, για την παρουσία σας σε αυτή την τελευταία εκπομπή και για τα σημαντικά που μας είπατε, ιδιαίτερα για τη θεραπευτική κάναβη. Είχα δίκιο που σου είχα πει ότι θα ανεβάσει τη θερμοκρασία σήμερα. Όντως την ανέβασες. Εύχομαι και εγώ στους τηλεθεατές και σε σένα να περάσετε ένα καλό καλοκαίρι, χωρίς προβλήματα, υγείας τουλάχιστον. Έτσι. Και θα τα ξαναπούμε, πιστεύω, από Σεπτέμβριο. Από Σεπτέμβριο, βεβαίως. Πιστεύω. Θα τα ξαναπούμε, εννοείται. Λοιπόν, καλό βράδυ. Καλό καλοκαίρι σε όλους. Σε ιατρικές συναντήσεις από εδώ και πέρα θα βλέπετε κάποιες επαναλήψεις. Έτσι. Περίπου εκεί γύρω στις 12-15 Σεπτέμβρη θα επανέλθουμε. Θα είμαστε και πάλι στην παρέα, θα είμαστε και πάλι μαζί. Καλό βράδυ, να έχετε και καλό καλοκαίρι.